από χθες έχει εκδοθεί η διαταγή του αρχηγείου, όπως σε όλες τις ΕΜΑΚ της Ελλάδος, έτσι και στην τρίτη ΕΜΑΚ Κρήτης, ήρθε διαταγή, ναι, που ουσιαστικά αναφέρει την μετακίνηση των 7 συναδέλφων από την τρίτη ΕΜΑΚ Κρήτης στην διοίκηση, στη διάθεση της Δύσης νομού Ηρακλείου. Τι σημαίνει σήμερα δηλαδή το... αυτό, μπορείτε να μου το μεταφράσετε? Στο διοικητή νομού Ηρακλείου των περιοδιστικών υπηρεσιών, που από εκεί και μετά τους τοποθετεί όπου θεωρεί ότι έχει τις περισσότερες ανάγκες, και από ό,τι φαίνεται σήμερα αποφάσισε η διοίκηση ότι θα τους τοποθετεί στον πρώτο περιοδιστικό σταθμό Ηρακλείου. Α, μάλιστα. Δυστυχώς εφαρμόζεται η διαταγή που εδώ και καιρό έχει προαναγγελθεί, ότι όσοι δεν εμβολιαστούν θα μετακινηθούν σε άλλη υπηρεσία του σώματος. Δυστυχώς η διαταγή αυτή έχει ξεκινήσει, δηλαδή η πρώτη διαταγή προειδοποίησης προκειμένου να εμβολιαστεί το προσωπικό της ΕΜΑΚ έχει δοθεί από το μήνα Μάιο και έδωσε πρώτα ένα περιθώριο μέχρι 10 Ιουνίου, στη συνέχεια έδωσε ένα περιθώριο μέχρι τέλος του μηνός, του Ιουνίου. Ουσιαστικά είναι ένα προαναγγελθέν κακό, μέσα σε παρένθεση να το πω, που γίνεται. Το κακό είναι ότι στην συγκεκριμένη υπηρεσία της ΕΜΑΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια μετακίνηση προσωπικού προς άλλες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία της. Δηλαδή τώρα φεύγουν 7 άτομα, πριν από κάποιο διάστημα φύγαν άλλα 5 άτομα με μετακινήσεις, λόγω του ότι πήραν κάποιο βαθμό και γίνανε ανθυποπειραγοί αξιωματικοί. Κάτι το οποίο φυσικά δεν ήταν αναμενόμενο και ούτε θα έπρεπε να γίνει. Οπότε και αυτή την ώρα φεύγουν οι 7 σήμερα και πάνε 3. Άρα το κατά πόσο θα μπορέσει να διεξάγει την υπηρεσία, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Ναι, ναι. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι μιλάμε για μια νευραλγική υπηρεσία και αυτή η μετακίνηση ουσιαστικά δεν λέω την αποδυναμώνει με τον υπερβάλλοντα ζήλο που δείχνουν τις περισσότερες φορές αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν, αλλά για όλα αυτά τα πρακτικά, τα διαδικαστικά της καθημερινότητας τα οποία υπάρχουν. 54 λοιπόν στον αριθμό, έτσι, σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θέλω να διευκρινίσω. Το προηγουμένω που το αναφέρατε. Δεν είναι 54. Όχι στην Κρήτη. Στην Κρήτη συζητάμε για την ΕΜΑΚ. Όχι, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα 54 άτομα. 7 στο Ηράκλειο. Και εκεί ήθελα λίγο να σταθώ. Παρακαλώ. Ότι έγινε κάτι μεταξύ των 7 ατόμων. Ναι. Ότι το θεωρώ εντελώς άδικο αυτό που έγινε ένα εκ των 7 συναδέλφων, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, προλήξεως της πρώτης προθεσμίας της διαταγής για εμβολιασμό, το οποίο δεν το επέτρεπαν οι συνθήκες το να εμβολιαστεί. Αυτό το θεωρώ ότι ήταν άδικο το να γίνει αυτή τη χρονική στιγμή εξαιτίας της κατάστασης, και ο συνάδελφος ο συγκεκριμένος αυτή την ώρα προσπαθεί, ευτυχώς δόξα τω Θεώ πάει καλά στο θέμα αντιμετώπισης της υγείας του περιστατικού, και θα έπρεπε να υπάρχει λίγο υπομονή και όχι τέτοια βιασύνη για τον συγκεκριμένο συνάδελφο. Θέλετε να πείτε, κύριε Φραγκεδάκη, ότι δεν αρνήθηκε τον εμβολιασμό του, απλά δεν του επιτρέπεται αυτή την ώρα λόγω των προβλημάτων υγείας? Το περιστατικό, ο συνάδελφος ο συγκεκριμένος το έπαθε 16 Μαΐου. Όχι, κάντε μου μόνο τη διευκρίνηση. Είναι από τους ανθρώπους. Ενδεχομένως, διότι όταν βγαίνει μια διαταγή και πάει να εφαρμοστεί, αλλά εγώ τη χρονική στιγμή που είναι να εφαρμοστεί η διαταγή, να πάω να κάνω το εμβόλιο, δεν έχω τη δυνατότητα λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας. Είναι λάθος η στιγμή, ναι. Το καταλάβατε. Σαφέστατα, εγώ δεν μπορώ απλά να είμαι στη σκέψη του συναδέλφου το τι θα έκανε. Ενδεχομένως να μην το έκανε. Όμως εγώ παίρνω το ενδεχόμενο ότι δεν του δόθηκε καν η δυνατότητα επιλογής, διότι το χρονικό διάστημα που θα έπρεπε να εφαρμοστεί αυτό, ο συνάδελφος αντιμετώπιζε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πιστεύετε ότι δεν θα το δει η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος? Έχουν γίνει ενέργειες σήμερα και ευελπιστώ ότι θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Μα δεν είπαν, κύριε Φραγκεδάκη, ότι όποιος εμβολιαστεί μπορεί να επιστρέψει στην υπηρεσία ή όχι? Αυτό έχει αναφερθεί σε δηλώσεις του αρχηγού και λοιπά, αναμένεται να το δούμε στην πράξη. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ξέρουμε ότι έχουν κατατεθεί κάποιες αιτήσεις ακύρωσης για αυτή την απόφαση και ότι η εκδίκαση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, αν θυμάμαι καλά, είναι 8 Οκτωβρίου του 2021, ναι? Σωστά. Ωραία. Υπάρχουν κάποιες αιτήσεις ακύρωσης. Δυστυχώς όμως ακολουθείται η νομοθεσία. Ωραία. Δεν έχει γίνει κάποιο
παράθυρο. Όχι, όχι, άλλο ήθελα να ρωτήσω. Και οι 54 ανά την Ελλάδα έχουν προσφύγει, είναι. Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Α, είναι και οι δικοί μας οι άνθρωποι εδώ, οι άνθρωποι της ΕΜΑΚ που έχουν προσφύγει. Κάποιοι εκ αυτών, ναι. Κάποιοι άλλοι όχι. Γιατί δεν έχουν προσφύγει όλοι οι συνάδελφοι. Έτσι, ήταν μια ενέργεια η οποία δεν. Κάποιοι δεν το κάναν. Ωραία. Αυτό δεν είμαι σε θέση να σας αναφέρω πώς είναι από εδώ από το Ηράκλειο και πώς είναι εκτός. Αλλά ουσιαστικά η εκδίκαση θα γίνει 8 Οκτωβρίου. Δεν διαφαίνεται δυστυχώς κάτι να αλλάζει με την κατάσταση όπως διανύουμε, και διότι κύριε Δουλγεράκη, βλέπετε την κατάσταση πώς διαμορφώνεται γενικότερα, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η περίεργη ατμόσφαιρα καλός ή κακός επηρεάζει και κάποιες αποφάσεις όταν πρόκειται περί δημοσίου συμφέροντος. Μάλιστα. Και από την άλλη, η αποδυνάμωση της υπηρεσίας με αυτά τα στοιχεία τα οποία μας αναφέρατε πριν από λίγο. Διάβασα επίσης δηλώσεις του δικηγόρου, του κυρίου Θανάσουλα, από τα μέσα ενημέρωσης των Αθηνών, ανδρών της ΕΜΑΚ δηλαδή, δικηγόρους, που ζητούν, όπως είπε, να ανασταλεί η διαταγή του αρχηγείου του πυροσβεστικού σώματος για υποχρεωτικό εμβολιασμό. Μάλιστα, ο ίδιος ο δικηγόρος έκανε λόγο για fake news αναφορικά με την είδηση ότι το Συμβούλιο Επικρατείας λέει ναι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους. Είναι κάτι με το οποίο ενδεχόμενα εσείς ξέρετε κάτι άλλο? Ο καθένας εξηγεί όπως θέλει, διότι ουσιαστικά τα ασφαλιστικά όπως προκύπτανε χαθήκαν και πάμε σε μια τακτική δικάσιμο και ο καθένας εξηγεί την απόφαση κατά το δοκούν. Μάλιστα. Ας αναμένουμε την οριστική απόφαση, διότι και σε ασφαλιστικά να κερδίζαν, αυτό δεν σημαίνει κάτι στην οριστική τακτική δικάσιμο. Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε την τακτική δικάσιμο πλέον στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και να ό,τι αποφασίσει η δικαιοσύνη. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε αυτό και τι θα γίνει. Τουλάχιστον μας το διευκρινίσατε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει γίνει μια προσπάθεια εκστρατείας, διότι καταλαβαίνετε τα 54 άτομα στο σύνολο των 450 και πλέον συναδέλφων που υπηρετούν στην ΕΜΑΚ, στις ΕΜΑΚ όλης της χώρας, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ποσοστό λίγο, το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσαμε με άλλους τρόπους να πείσουμε με ειδικούς, έτσι, και να πείσουμε τους συναδέλφους προκειμένου να εμβολιαστούν. Σωστή. Και όχι να φτάσουμε αυτή την ώρα σε αυτό το κομμάτι να τους μετακινούμε. Από την άλλη όμως υπάρχει το γεγονός ότι ουσιαστικά υπάρχουν διαταγές, υπάρχει η προειδοποίηση κλπ. Και ο καθένας κάνει την επιλογή του. Κύριε Φεργεδάκη, επειδή το θέμα αυτό δεν έχει να κάνει με τις εντολές που μπορεί να πάρει κάποιος από εσάς σε ό,τι έχει να κάνει με την υπηρεσία, αλλά έχει να κάνει με την ίδια την υγεία του καθενός από εσάς, ρωτάω, επειδή στην αρχή τουλάχιστον που είχε βγει αυτή η είδηση και είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στον καθένα από εμάς, γιατί στην αρχή και μέσω των ειδικών δεν πήγαν, αυτό που λέτε εσείς πριν από λίγο, δεν το συζήτησαν, δεν πήγαν σε αυτή την ενημέρωση προς όλους εσάς μέσω των ειδικών, σαφέστατα μέσω των γιατρών οι οποίοι ξέρουν πολύ περισσότερο, καθηγητών και όλων των υπολείπων, αλλά ο αρχηγός σας πέρασε άμεσα σε αυτή την απόφαση, ή εμβολιαστείτε ή αντίο. Τι έγινε? Κύριε Δουλγεράκη, θα πρέπει να ερωτηθεί η ηγεσία. Είπα μήπως εσείς το καταλάβατε στην πορεία. Οι συνάδελφοι οι οποίοι αρνούνται τον εμβολιασμό, εγώ η απόφαση του καθενός και η επιλογή του καθενός είναι απολύτως σεβαστή και είμαστε ελεύθεροι πολίτες να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει για τον εαυτό του. Από εκεί και μετά όμως, εγώ αυτό που συμβουλεύω και συναδέλφους μου είναι ότι θα πρέπει να γίνεται σωστή ενημέρωση, να έχουν σωστή αντιμετώπιση, ενημέρωση από ειδικούς και στη συνέχεια να έχουμε την άποψη είτε να εμβολιαστώ είτε πολύ περισσότερο να μην εμβολιαστώ. Δηλαδή να έχω μία άποψη τεκμηριωμένη. Όχι να λέω ότι δεν εμβολιάζομαι γιατί το θέλω να το λέω για ποιο λόγο. Να έχω την τεκμηριωμένη άποψη ειδικών. Αυτό θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει και εκεί θα έπρεπε να εστιάσει την προσοχή του και το αρχηγείο του σώματος, που αν γινόταν αυτό ενδεχομένως σήμερα να μην συζητάγαμε.